διαβάζω ότι σκοτώθηκε με την ίδια μηχανή που πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τη ζωή του, τη Harley Davidson αυτή, ο γιος του, σε ηλικία 20 ετών ο γιος του τότε. Την ανασκεύασε τη μηχανή, την οδηγούσε ο ίδιος. Τώρα θα μου πεις πώς μπορείς να οδηγείς τη μηχανή που σκοτώθηκε ο γιος σου. Μπορεί αυτό να του θύμιζε το γιο του και να το έκανε. Και σκοτώθηκε με την ίδια μηχανή. Σήμερα θα αποκαλύψουμε ότι όπως σκοτώθηκε ο γιος με μηχανή, όπως σκοτώθηκε ο μπαμπάς προχθές με μηχανή, έτσι σκοτώθηκε και ο παππούς. Το λέω και ανατριχιάζω. Το ακούμε για πρώτη φορά μάλλον αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος, ο ελληνικός λαός, τρίτωσε το κακό. Προσέξτε, είναι σοκαριστικό. Με μηχανή σκοτώθηκε, θα το ακούσουμε για πρώτη φορά, ο παππούς, ο μπαμπάς δηλαδή του Διονύση Πρόιου. Με μηχανή σκοτώθηκε ο Διονύσης Πρόιος προχθές και με μηχανή σκοτώθηκε ο γιος του Διονύση Πρόιου όταν ήταν 20 χρονών. Τρία παππούς, μπαμπάς, παιδί, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, παππούς, μπαμπάς, παιδί, σκοτώθηκαν με τον ίδιο τρόπο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, δυστυχώς δυστύχημα, επιβαίνοντας και οι τρεις σε μηχανή. Είναι ένα παιχνίδι της μοίρας. Δεν πρόλαβε να χειρουργηθεί. Πάμε στον Κωνσταντίνο Νταλιάνη, έναν φίλο φίλος του και συμπαίκτης του Διονύση Πρόιου στο MasterChef 4, μας λέει αυτό ακριβώς που προανέφερες, Γιώργο, ότι πιστεύει και ο ίδιος, γνωρίζει και ο ίδιος ότι είχε χαθεί και ο πατέρας του Διονύση Πρόιου με τον ίδιο τρόπο σε δυστύχημα με τη μηχανή του. Να δούμε τι λέει. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Ήταν για μας. Εμείς το γνωρίσαμε πολύ καλύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορώ να πω ότι σπανίζω. Έτυχε να είναι η ίδια μηχανή που είχε και ο γιος του, που την έφτιαξε τώρα πρόσφατα και είχε πει να την καβαλήσει και πήγε και την καβάλισε. Mm. Και εκτός αυτού, εάν από όσο γνωρίζω και καλά, και ο πατέρας του ακριβώς και αυτός με μηχανή πρέπει να έχει φύγει γύρω στα 58-57, όπως και ο γιος του. Εντάξει, πάντα στο γραφείο του είχε μία εικόνα απέναντι, είχε μία φωτογραφία απέναντι του γιου του και είχε ένα καντιλάκι. Και συνέχεια τον έβλεπες ότι όποτε κοιτούσε εκεί πέρα το βλέμμα του έτσι χάζευε. Mm. Έτσι χανότανε στις σκέψεις. Νομίζω ότι καλά. Τώρα θα μ' ακούει να μιλάω για αυτόν και μπορεί να γελάει κιόλας. Mm. Είναι σαν να τον έχω απέναντί μου η εικόνα του και να γελάει, γιατί είχαμε συζητήσει πολλές φορές ότι θα φύγεις, θα φύγω, τι θα κάνεις. Και νομίζω ότι γαλήνευσε τώρα, πήγε κοντά στο γιο του. Ότι αυτό ήθελε. Κοιτάξτε τώρα εδώ ποιο είναι το παιχνίδι της μοίρας, γιατί δεν το ήξερα όλο το ρεπορτάζ. Εγώ ήξερα το πρωί που μου ενημέρωσαν στο γραφείο ότι ο πατέρας, ο παππούς, πέθανε από μηχανή, σκοτώθηκε με μηχανή. Όπως και ο γιος και ο εγγονός. Εδώ τώρα μάθαμε από το συμπαίκτη του, τον πρώην, τον Κωνσταντίνο Νταλιάνη, κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Ότι ο παππούς σκοτώθηκε ακριβώς στην ίδια ηλικία. Ο πρόιος ήταν, αυτός ο πρόιος που πέθανε τώρα, ήταν 58 ετών. Ο μπαμπάς του σκοτώθηκε με μηχανή στα 58. Παιδιά, το λέω και ανατριχιάζω. Είναι να τριχιάζω. Δηλαδή, είναι καμιά φορά να λες τώρα, είναι σύμπτωση ή δεν είναι σύμπτωση αυτό το πράγμα. Όταν ήταν ο πρόεδρος 30 χρόνων και μάλιστα είχε πει σε μια συνέντευξη, Γιώργο, που τη διάβαζα σήμερα, ότι τον είχε δει μόνο 7 φορές στη ζωή του και την 7η που συνόδευσε στην τελευταία. Ναι, εγώ δεν λέω τώρα για το γιο, λέω για τον παππού. Ότι ο παππούς... Για τον παππού. Απέθανε όταν ήταν. Όταν ήταν 30 ετών, πρόεδρος είχε δει τον πατέρα του 7 φορές στη ζωή του, λέει. Άρα λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι απίστευτο. Παππούς, μπαμπάς και εγγονός, γιος, πείτε το όπως θέλετε, δηλαδή πατέρας, γιος, πατέρας, γιος, τρεις γενιές, ξεκληρίστηκαν με μια ρημαδομηχανή. Είναι απίστευτο και μάλιστα ο παππούς και ο μπαμπάς ξεκληρίστηκαν, σκοτώθηκαν ακριβώς στην ίδια ηλικία, 58 ετών. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Σκιαζόλη. Ηλίας Σκιαζόλη, ήταν και εκείνος παίκτης του Μάτι. Απίστευτο.